θα δούμε τώρα το παρασκήνιο αυτή τη σύλληψη μετά από 9 ολόκληρου μήνε. Ο Μιχάλης Τεζάρης μαζί μα. Πρώτα απ' όλα, να καταλάβουμε πώς έφτασαν στα ίχνη του οι αστυνομικοί σε αυτό το σπίτι, στο Ζωγράφου. Δεν ήταν στο εξωτερικό, δεν ήταν στο Αγιώρος, ήταν εδώ στην Αθήνα. Όσοι από την πρώτη στιγμή, όταν είχαν χαθεί τα ίχνη του Χρήστου Παπάη, αστυνομικοί είχαν βάλει στο μικροσκόπιο του 400 άτομα τα οποία διερευνούσαν το ενδεχόμενο να έχουν επαφέ με τον Χρυσταυγίτη υπαρχηγό και θα του οδηγούσαν μέσω τη παρακολούθηση στα χνάρια του. Έτσι λοιπόν έβαλαν στο μικροσκόπιο αυτό οικογενειακό περιβάλλον, φιλικό κύκλο, μέλη του κόμματος. Από αυτούς 400, τελικώς κατέληξαν σε 100 άτομα, μεταξύ των οποίων ήταν και η 52χρονη γυναίκα η οποία συνελήφθη. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι δεν τη θεωρούσαν και από τις πρώτες ύποπτες, να το κρίνει. Θεωρούταν άτομο υπεράνω υποψίας λόγω ακριβώς ιδιότητάς της και του παρελθόντος που είχε. Τελικώς ένα τηλεφώνημα ήταν εκείνο που κλείδωσε πως συγκεκριμένη γυναίκα πράγματι υπέθαλπτε και γνώριζε που ήταν ο Χρήστος Παπάς και ήταν στο σπίτι του Ζωγράφου. Εκεί λοιπόν οι αστυνομικοί το έθεσαν άμεσα υπό παρακολούθηση, υπό φυσική παρακολούθηση. Μία εβδομάδα αναζητούσαν να δουν αν θα βγει από το σπίτι ή αν θα παραμείνει εντός. Δεν τον είδαν ποτέ. Ενώ αξίζει να επισημάνουμε κάποια πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που είχε ο Χρήστος Παπάς και η δράση του. Είχε προετοιμάσει απόλυτα το κρυσφύγετο. Όπως προκύπτει, λίγο πριν την απόφαση για την δίκη της Χρυσής Αυγής, ο Χρήστος Παπάς είχε μεταφέρει πράγματα στο συγκεκριμένο οίκημα. Δεν δεχόταν επισκέψεις, δεν έβγαινε από το σπίτι όπως αναφέραμε. Δεν επικοινωνούσε εκεί δηλαδή. Πιστεύει η αστυνομία ότι 9 μήνες βρισκόταν σε αυτό το σπίτι. Περιβάλλον. Επικοινωνούσε μέσω μηνυμάτων. Εδώ έχει ένα ενδιαφέρον. Ουσιαστικά ο παπάς άφηνε κάποιους φακέλους με σημειώματα σε συγκεκριμένο σημείο, τα παραλάμβανε ένα δεύτερο άτομο και τα μετέφερε σε ένα τρίτο άτομο. Και το τρίτο άτομο ήταν εκείνο που τα παρέδιδε στον παραλήπτη. Βρήκαν όμως κάποια κινητά εκεί. Ναι, έχουν βρει 2 κινητά τηλέφωνα και ένα λάπτοπ μέσα στον χώρο. Αξίζει τώρα να δουν οι αστυνομικοί αν με αυτά τα τηλέφωνα επικοινωνούσε ο Χρήστος Παπάς με άτομα εκτός από το σπίτι, ποια ήταν αυτά για να φτάσουν ουσιαστικά στα άτομα τα οποία ήταν εκεί. Που τον βοηθούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της εξαφάνισης του. Δηλαδή πέραν της 52χρονης. Πάντως δεν αντιστάθηκε στους αστυνομικούς. Κάθε άλλο. Από τη πρώτη στιγμή είπε: παιδιά, περιμένετε, έρχομαι. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση δεν είχε την παραμικρή επικοινωνία με τους αστυνομικούς γιατί γνώριζε το κατηγορητήριο. Το μόνο το οποίο επιχείρησε κάποια στιγμή να κάνει ήταν να πει στους αστυνομικούς ότι δεν επιθυμεί να φορέσει το Αλεξίσφαιρο γυλαίκο που θα το έβαζαν για τη μεταγωγή. Όπως καταλαβαίνετε, οι αστυνομικοί άμεσα τον μετέπεισαν και τον μετέφεραν στο εφετείο και από εκεί βέβαια είδαν πως έχει πάρει το δρόμο για τις φυλακές του Μοκού. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Βρίσκεται ήδη στις φυλακές.